κλιματική καλλιέργεια που και η κλιματική αλλαγή ίσως να το ευνοήσει αυτό το πράγμα. Ακούστε, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο γίνεται με τον Ελβό Δήμητρα και ψάχνουμε στους δύο νόμους Μεσσηνία και Λακωνία. Τι θα τους πλασάρουμε, να φυτέψουμε. Και αύριο τον κλέβουμε. Θα δοκιμάσουμε. Τι να δοκιμάσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Τι λες να δοκιμάσουμε. Γίνεται να δοκιμάσεις. Έφυγε. Άσε την καρέκλα. Άσε την καρέκλα και κάτσε. Για να σκούπισε. Θα ζήσεις. Επειδή. Δεν γίνεται να ζήσεις. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Θα σας πω για όλα. Αλλά μισό λεπτό επειδή. Μιλάω, καθίστε να μας πει. Διότι και να πω, διαμαρτύρεσαι, να πω λίγο στα θέματα του και μιλά. Σεβόμαστε τον αγώνα σας και την προσπάθεια που κάνετε μέσα στην δυσκολότερη περίοδο που έχει διανύσει ποτέ η αγροτιά. Αυτή η αύξηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και γενικότερα της ενέργειας φέρνει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο εισόδημα όλων και φυσικά και των αγροτών. Εμείς, επειδή είπατε κάτι τι θα κάνουμε, γιατί δεν είναι όλα δικά μας και το ξέρετε, τα περισσότερα είναι της κυβέρνησης και τα οποία θα προωθηθούν εκεί. Εμείς να πούμε για αυτά που έχουμε αρμοδιότητα. Ένα παράδειγμα θα πω για να μην λέω γενικότητες και αριστολογίες. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα εγγυοβελτιωτικά έργα όσο γίνεται περισσότερο. Περιπίν έχουμε 45 γεωτρήσεις του ΓΟΕΒ που δεν είναι ούτε με δίκτυο ούτε μπορεί κανένας να ποτίσει έστω και τις ελιές. Προχωράμε τώρα. Δεύτερον, προσπαθούμε να βρούμε νερό ψηλά σε λιμνοδεξαμενές που θα δημιουργήσουμε παραποτάμιες, ώστε να ποτίζουν με φυσική ροή παρακάτω και υπάρχουν τελικό, υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Αφήστε να το πούμε τώρα. Για τη σταφίδα, για τη σταφίδα, για τη σταφίδα. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για να κοπούν τα τιμολόγια για τη συνδεδεμένη σταφίδα. Το μόνο που κάνανε, έδωσαν παράταση, τίποτα άλλο, ούτε τιμή. Η σταφίδα έχει φτάσει στην Αγγλία. Το ζητάγαμε και εμείς. Έγινε εξαγωγή η σταφίδα. Αυτή η παράταση. Είπανε τα τρακτέρια. Δεν θέλουμε παράταση, θέλουμε λύσεις, όχι παράτασεις. Άλλο η λύση και άλλο η παράταση. Να πω μια κοβέτα για την σταφίδα. Δωρεάν να δώσετε γεωτρήσεις, δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο να αποτύσσουν. Εγώ έλεγα κάτι άλλο. Σκύς στα χέρια μας χρυσάφι για τον καταναλωτή. Η θέση σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μια κουβέντα να ολοκληρώσω. Η προσπάθεια που εμείς ως περιφέρεια θα κάνουμε είναι να προωθήσουμε αυτά τα έργα, τα εγκυοβελτιωτικά, και δεύτερον να μειωθεί το κόστος στο καλλιεργητικό. Αυτό γίνεται, η μία περίπτωση είναι με νερό που ποτίζεις με φυσική ροή, η άλλη είναι με μείωση του φόρου. Συμφωνούμε σε αυτό το αίτημα που λέει να καταργηθεί ο φόρος στα καύσιμα του αγρότη. Και δεύτερον και τρίτον να πω, νομίζω ότι η υπόθεση φωτοβολταϊκών. Μα δεν με αφήνετε να απαντήσω ούτε για τη σταφίδα. Μια κουβέντα θα πω για τη σταφίδα και τελειώσαμε. Από την πρώτη στιγμή είμαστε υπέρ της πρότασης, της συμφωνίας που έγινε με τον Υπουργό και τους εκπροσώπους των σταφιδοπαραγωγών στο Υπουργείο να γίνει αυτό ο τύπος απόσυρσης, το οποίο όμως δεν το προχώραγε γρήγορα και όταν έγινε συνάντηση του Υπουργού με τους αντιπεριφερειάρχες από όλη την Ελλάδα του πρωτογενή τομέα,
το θέσαμε πρώτο, το έθεσα εγώ πρώτος. Εκεί πρώτο το θέμα αυτό να προχωρήσει γρηγορότερα και να είναι αποτελεσματικό για τους ταυδαγωγούς. Και του είπα ότι εάν αργήσουν λίγο θα είναι αργά. Δηλαδή, η προθεσμία που πήραμε για 15 μέρες. Και τι θα γίνει σε 15 μέρες, τι θα κάνει παράταση, τι θα αλλάξει. Πάρτε τηλέφωνα, πάρτε τον αυτή, πιο κάτω, πιο κάτω. Τι να πει, λιγάκι, λιγάκι, παιδιά. Πει το φάρμακα, 50% πάνω και κοροϊδεύουν αυτό, ναι. Πάνε να δώσουν κουπόνια, ποια κουπόνια. Κάτσε λίγο. Αυτή να το κάνουμε το νερό, αφού δεν έχουμε να καλύψουμε. Όλα θα τα πούμε. Όλα και θα πάρουμε και υπόσχεση. Θα πάρουμε και υπόσχεση. Με την άλλη που θα έρθουμε πρέπει... Ένα λεπτό, μπορούμε να μιλήσουμε, να κάνουμε διάλογο. Άμα μιλάμε όλοι μαζί, δεν θα κάνουμε κάτι. Λοιπόν, κύριε Μάργα, κύριε Δημό Μάργα, είσαστε οι άρχοντες του νόμου, εσείς οι δύο. Βλέπετε τον κόσμο. Έχουμε φτιάξει μια μπαράκα και έχουμε λυσάξει το κρύο. Οι περισσότεροι βγάλανε ένα ταμείο 5-10 και ρίξανε πετρέλαιο από το ταμείο αυτό. Δεν είχαν πετρέλαιο να έρθουν. Η κατάσταση έχει πάει στο προχώρητο. Σας θεωρούμε και σας υπεύθυνους. Γιατί είσαστε της κυβέρνησης, είσαστε οι άρχοντες του νομού και πρέπει να κάνετε μια έκθεση υπέρ μας. Η οποία την άλλη φορά που θα έρθουμε να έχετε απαντήσεις. Ότι πήγατε και δεν σας δεχτήκανε την αλήθεια. Γιατί η δουλειά έχει φτάσει στο προχώρητο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε λίπανμα. Δεν μπορούμε να πατήσουμε τα μοντέρια. Η ΔΕΗ είναι ψυχρή. Λες ότι είναι Τούρκαρος, Τούρκος και εμείς είμαστε Έλληνας. Έρχεται κλάπη με την ψαλίδα. Πάμε να κάνουμε διακανονισμό, σου λέει τόσα. Είναι χαράτσι αυτό. Λοιπόν, αυτά θα τα πούτε πάνω. Θα τα παλάβουτε υπόψη σας σοβαρά. Γιατί με την άλλη θα έχει θέαμα ή εδώ ή στον δρόμο θα έχει θέαμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα φύγουμε από εδώ όλοι να πούνε πότε έχει περιφερειακό συμβούλιο με το θέμα μας, πρώτον και δεύτερον, μόλις αποσυρθούν τα ΜΑΤ. Θα φύγουν τα ΜΑΤ από το νοσοκομείο. Αν είναι τα ΜΑΤ. Εμείς είναι να κάνουμε μια δήλωση. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Εμείς, συγγνώμη λίγο, δεν αφισβητήσαμε το θεσμικό μας ρόλο. Δεν αφισβητήσαμε ότι εδώ είμαστε για να λύσουμε προβλήματα. Δεν αφισβητήσαμε ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε και εσάς και όλους και όλη την κοινωνία. Από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά. Εγώ δεν αναδιαβάζοντας τα θέματα που έχετε βάλει, θεωρώ ότι πρέπει να ακουστείτε και πρέπει να ικανοποιηθείτε. Από εκεί και μετά. Αυτά τα θέματα που φέρατε και την αγωνία που δείχνετε. Θα τη μεταφέρουμε και από εκεί μετά πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Από εκεί μετά δεν μπορούμε να σας προσκεφθούμε ότι θα λυθούν ή δεν θα λυθούν. Εντάξει, και να είμαστε εξηγημένοι. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε. Εντάξει, και εμείς τα αιτήματα τα βρίσκουμε σωστά. Εντάξει, από εκεί μετά. Εντάξει, από εκεί μετά. Λοιπόν, από εκεί μετά θα τα προωθήσουμε και από εκεί μετά βλέπουμε και προχωράμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.